Κύριε Μητσοτάκη, φροντίστε να φοράτε γυαλιά ηλίου να μην μαυρίσετε από το ζεστό ήλιο της ανάπτυξης που έρχεται. Παρουσιάσατε μία εικόνα η οποία είναι μιας διαφορετικής χώρας και σε καμία περίπτωση, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, δεν αντιστοιχεί στην εικόνα που βιώνουν η μεγάλη πλειοψηφία, όχι όλες οι επιχειρήσεις, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να απαντήσω όσο μπορώ πιο γρήγορα σε ορισμένα από τα ζητήματα που θέσατε. Πρώτα απ' όλα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσετε να αποδομήσετε τα στοιχεία και τους αριθμούς, προσπαθώντας να παραπέψετε σε κάποια άλλα στοιχεία και σε κάποιους άλλους αριθμούς που δεν βγάζουν συμπέρασμα. Διότι το μόνο στο οποίο αναφερθήκατε για να παρουσιάσετε την εικόνα ότι δήθεν το τελευταίο τρίμηνο του 19 και το πρώτο του 20 τα πήγατε εξαιρετικά καλά, δηλαδή πριν έρθει ο κορονοϊός, ήταν ο δείκτης αξιοδοξίας το PMI στις αγορές, το μόνο ήταν αυτό, και το γεγονός ότι η χώρα, εξαιτίας της αξιοπιστίας που έχει χτίσει 4,5 χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει ρυθμισμένο το χρέος, ότι είναι έξω από τα μνημόνια, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, έχει πρόσβαση στις αγορές. Όμως, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω, μην λαμβάνετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μόνο το στοιχείο αυτό. Υπήρξαν και άλλες κυβερνήσεις αντίστοιχης ιδεολογίας με τις δικιά σας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τελευταίο, η προηγούμενη κυβέρνηση της Αργεντινής, όταν ανέβηκε στην εξουσία εκεί, υπήρξε ένας χαμός, αλλαλαγμός όλων των χρηματαγορών. Τι φοβερός που ήταν ο Μάκρη. Τι φοβερός που ήταν. Και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έφερε τα ίδια αποτελέσματα που θέλατε κι εσείς. Ύφεση. Και μέσα σε πολύ λιγότερο χρόνο όλοι αυτοί που πανηγυρίζανε, που του λέγανε σανά, που στρώνανε σανά για να περάσει στις αγορές, το διώξανε ξανά εκτός αγορών. Δεν μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε για την ουσία. Και η ουσία είναι, ξέρετε, με βάση την οικονομική θεωρία, μια χώρα μπαίνει επισήμως σε ύφεση όταν είναι για δύο συνεχόμενα τρίμηνα σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εσείς κάνετε εδώ μια προσπάθεια, είναι συνηθισμένη βέβαια η προσπάθεια αυτή για την παράταξή σας, τα λεγόμενα Greek statistics. Εσείς τα έφευγατε. Όταν είχατε αφήσει τη χώρα το 10, το 9 με 15% έλλειμμα και μας λέγατε ότι είμαστε εντός του συμφώνου σταθερότητας. Greek statistics και τότε, Greek statistics και τώρα. Και μας λέτε ότι είχαμε ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 19. Όταν είχατε, επαναλαμβάνω, σας έδωσα τα στοιχεία για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, από τρίμηνο σε τρίμηνο, αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, -0,7 και -1,7 το δεύτερο πρώτο τρίμηνο του 19. Εδώ είναι η εικόνα. Θα την καταθέσω για να τη δείτε, να τη θαυμάσετε. Διάγραμμα που δείχνει την πορεία του ΑΕΠ σε όρους όγκου, με ημερολογιακή διόρθωση από το 2010 ως τώρα το 2020. Και η εικόνα που δείχνει είναι 2010 με 2015 είχαμε μια τεράστια κοιλιά, εσείς κυβερνάγατε ξανά, τους ίδιους είχατε στο οικονομικό επιτελείο με τα φοβερά επιτεύγματα που έχασε η χώρα 25% του ΑΕΠ της. Εσείς κυβερνάγατε τότε και η χώρα άρχισε από το δεύτερο, τρίτο τρίμηνο του 2016 να έχει αναπτυξιακή πορεία. Να τη η καμπύλη. Και τώρα ξανά προς τα κάτω η καμπύλη. Με εσάς πάλι. Ποιους δείκτες θέλετε να πάρουμε λοιπόν, εκτός του PMI, που εν πάση περιπτώσει είναι και ένας δείκτης ευμετάβλητος, διότι μπορεί να βασίζεται όχι σε πραγματικά γεγονότα, αλλά στην ψυχολογία, η οποία αλλάζει ψυχολογία ραγδαία. Δυστυχώς, εγώ δεν χαίρομαι γι' αυτό. Πέραν του ΑΕΠ, θέλετε να δούμε το δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, που έπεσε 2,2% έναντι αύξησης 2,7% που ήταν το 2019. Θέλετε να δούμε τις εξαγωγές. Θέλετε να δούμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που μας είχατε τρελάνει εμάς με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το Δεκέμβρη ήταν 1,3 δις, το Γενάρη 1,4 δις, το Φλεβάρι 1,5 δις, 1,8 το Μάρτι. Ποιους δείκτες θέλετε να πάρουμε πέραν της αίσθησης που έχει ο καθένας από εσάς όταν βγαίνει στην αγορά, όταν μιλάει με επιχειρηματίες, και όχι μόνο του τουρισμού,
επιχειρηματίες της εστίασης ότι η οικονομία έχει μπει σε μια βαθιά τροχιά ύφεσης πριν από τον κορονοϊό. Αναφερθήκατε εδώ στα συμπεράσματα του Eurogroup. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι αυτά τα συμπεράσματα που υπογράψατε, κύριε Σταϊκούρα, είναι συμπεράσματα που εκτός βεβαίως από τα καλά λόγια που συνήθως λέει το Eurogroup, έλεγε και το 10-15 πολύ καλά λόγια, όταν η οικονομία πήγαινε στον αδύρ και όταν φτάσαμε την ανεργία στο 28%, καλά λέγανε όταν πηγαίνουμε. Και έρχονται τώρα εκ των υστέρων ο ESM και λέει τα λάθη που έκανε στα προγράμματα. Τι λέει λοιπόν η απόφαση του Eurogroup πέραν αυτών? Λέει και δύο ακόμα πραγματάκια τα οποία θα ήθελα να τα επισημάνω. Λέει ότι δεσμεύεστε για πλεόνασμα το 21. Το υπογράψατε αυτό? Το υπογράψατε? Το δεχτήκατε? Δηλαδή θα έχουμε πλεόνασμα το 21? Να στο διαβάσω. The updated forecast of the European institutions expects the primary balance to turn to a deficit in 2020 before returning to a surplus in 2021. Λέει ότι θα έρθουμε σε... Τι λέτε για το statement του Eurogroup του 16 Μαρτίου του 2020, λέει η πρόταση. Για το statement του Eurogroup του 2020. Αυτό λέει, διαβάστε το κύριε Σταϊκούρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς έχουμε εμπειρία από τον τρόπο που διαπραγματεύονται οι θεσμοί, σας λέω, δώστε το μου λίγο ακόμα, γιατί έχω και ένα δεύτερο να πω. Δώστε, όχι, έχω και άλλο σημείο, θα το δώσω. Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε την αίσθηση, την εμπειρία του τι κάνουν οι θεσμοί εδώ βάλανε μια φύτρα. Μια φύτρα βάλανε, που θα σας λένε δεσμευτήκατε σε πλεόνασμα το 2021. Και το δεύτερο, και σας το δίνω όλο δικό σας, το δεύτερο που λέει, στην πρώτη τελευταία παράγραφο, είναι ότι σας δεσμεύει για την άρση της πρώτης κατοικίας, της προστασίας πρώτης κατοικίας στο τέλος Ιουλίου του 2020. Πάρτε το, τώρα είναι δικό σας. Δηλαδή, εν μέσω κρίσης, οικονομικής κρίσης, βαθιάς οικονομικής κρίσης, εσείς δεσμεύεστε ότι θα επανέλθουμε σε πλεονάσματα το 2021 και δεσμεύεστε ότι θα έρθει η προστασία της πρώτης κατοικίας την 1η Αυγούστου του 2020. Με συγχωρείτε δηλαδή, αν αυτά τα φέρατε εδώ για να πανηγυρίσετε, αυτό το χαρτί εδώ, η απόφαση του Eurogroup που εκδόθηκε προχθές, που εκδόθηκε χθες, όχι μόνο για να πανηγυρίσουμε, αλλά για να μπούμε σε βαθύ στοχασμό για το τι μέλη γενέστε, το τι έρχεται και σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και σε ό,τι αφορά όμως, ξέρετε τι σημαίνει επαναφορά σε πλεονάσματα, όταν εσείς λέτε θα έχουμε 4,7 έλλειμμα, εσείς λέτε, για το 20. Εντάξει, ας το διαβάσει, δεν πειράζει, εδώ κάνουμε και διάλογο ζωντανό, αυτό είναι το ωραίο της Βουλής. Σημαίνει λοιπόν, όταν εσείς προβλέπετε 4,7 έλλειμμα, που θα είναι ίσως μεγαλύτερο, ότι θα πρέπει να έχουμε πόσο ανάπτυξη για να το καλύψουμε από το 20 στο 21 για να πάμε σε πλεονάσματα. Που σημαίνει, για να το πω να το καταλάβουν οι απλοί πολίτες που μας παρακολουθούν, ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθείτε σε μια διαπραγμάτευση την ώρα που θα έχουμε βαθιά ύφεση για το πόσο μεγάλο θα είναι το ποσοστό του ΑΕΠ των δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας που θα ξαναφέρετε στον ελληνικό λαό, γιατί αυτή είναι η δική σας παρακαταθήκη και αυτή είναι η δική σας συνήθεια, να φέρετε μέτρα λιτότητας στον ελληνικό λαό τον Απρίλιο του 2021, λέω εγώ, μακάρι όχι νωρίτερα, όταν θα συζητάτε για μεσοπρόθεσμο, ή το Δεκέμβρη του 20, όταν θα συζητάτε τον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η εικόνα, γιατί την ερωποιείτε? Εκτός αν έχετε στόχο να δραπετεύσετε, να διαφύγετε, γι' αυτό την ερωποιείτε. Όπως σας πιέζουν όλοι γύρω σας, στο Μαξίμου, οι σύμβουλοι, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι λένε μέσα ενημέρωσης, διάφορα δική σας είναι αυτή, να πάτε σε εκλογές πριν έρθουν τα μαντάτα. Και για τα μέτρα και για την ύφεση και για τα λουκέτα και για την ανεργία. Να διαφύγετε. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να δείτε τι έχετε να πάθετε. Να δείτε τι έχετε να πάθετε όλοι αυτοί οι οποίοι σας υποστηρίζουν σήμερα. Σας υποστηρίζουν σήμερα διότι είσαστε ο Μωυσής και μας σώσατε από την πανδημία. Μόλις κάνετε αυτό το απερνοημένο διάβημα, θα δείτε και τις δημοσκοπήσεις και τους δείκτες και τους δείκτες PMI και τους δείκτες των αγορών, θα δείτε ποια θα είναι η απάντηση του ελληνικού λαού. Πάμε παρακάτω. Μου λέτε
πώς εσύ μιλάς με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, διότι αύξησες το ΦΠΑ. Όταν εμείς αυξήσαμε το ΦΠΑ, πράγματι, και εγώ το είπα και δημόσια, ότι η χώρα κατάφερε να βγει από την κρίση, να ανακτήσει αξιοπιστία, να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, να ρυθμίσει το δημόσιο χρέος, σε μεγάλο βαθμό, χάρη στο γεγονός ότι έβαλαν πλάτη η μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, όσοι δυστυχώς, γιατί αυτό είναι ένα κατάλοιπο από το παρελθόν, στην πραγματική οικονομία πληρώνουν φόρους και όχι αυτοί που βγάζουν σε offshore τα λεφτά τους στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Ο στόχος όμως τότε ήταν εθνικός, γιατί είχαμε υποχρέωση έναντι μια συμφωνία. Εσείς δεν είχατε καλύτερη σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, μεγαλύτερο είχατε συμφωνήσει με τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε υποχρέωση να πιάσουμε τους στόχους. Ήταν εθνικός ο στόχος. Τώρα λοιπόν ποιος είναι ο στόχος? Γιατί δεν μειώνεται? Όταν εμείς βγήκαμε από τα μνημόνια, σε αυτούς τους ανθρώπους ανταποδώσαμε. Σε αυτούς που βάλανε πλάτη. Δεν το είπατε αυτό. Πέρυσι λοιπόν, δώσαμε τη δυνατότητα να πέσει ο φόρος προστιθέμενης αξίας στην εστίαση από το 24% στο 13%. Όταν εμείς το κάναμε αυτό πέρυσι, ακριβώς επειδή ήταν στενά τα δημοσιονομικά περιθώρια και δεν θέλαμε να εκτροχιαστούμε, αφήσαμε έξω πράγματι τον καφέ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και τι κάνατε εσείς πέρυσι? Καταθέσατε πρόταση νόμου και λέγατε μόνιμη μείωση. Μόνιμη, δεν είχαμε κορονοϊό. Και έρχεστε τώρα που έχουμε κορονοϊό και η μεγάλη, πώς να το πω, η μεγάλη απλοχεριά σας σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που ζητάγατε πέρυσι και καταθέσατε πρόταση νόμου να γίνει μόνιμο, το φέρνετε ως έκτακτο για τους επόμενους μήνες που διαρκεί η πανδημία, να πέσει δηλαδή ο καφές και όχι το αλκοόλ. Όχι το αλκοόλ. Και λέει για 5 μήνες. Και βγαίνουν οι ίδιοι καταστηματάρχες και λένε αυτό είναι ντροπιαστικό. Δεν το είπα εγώ. Πρόεδρος Γεσεβέ τα είπε. Και μου λέτε εμένα αν θα μπορώ να συζητάω μαζί τους και αν θα διεκδικώ. Ναι, πιστεύουμε ότι τώρα και πρέπει να το κάνετε, κύριε Μητσοτάκη. Να κατεβάσετε το φόρο προστιθέμενης αξίας εκτάκτως στο 6% για την εστίαση και να μειώσετε σε μόνιμη βάση την προκαταβολή φόρου στο 50%. Βεβαίως παρουσιάσατε μια ψεύτικη εικόνα και με τους δείκτες του αναπτυξιακούς, αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό. Θέλω να σας πω ότι το ίδιο κάνετε, Greek Statistics, για σχέση με την ανεργία. Μας είπατε ότι το Μάρτιο δεν αυξήθηκε η ανεργία, μειώθηκε. Και μας το είπατε αυτό, ενώ η Εργάνη κατέγραψε φέτος το χειρότερο πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, όπως και το χειρότερο Μάιο από όλων των εποχών, από το 2001. Το πεντάμινο οι νέες θέσεις εργασίας είναι 260.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Και βεβαίως αυτό πώς το καταφέρνετε? Με το εξής τέχνασμα, γιατί είστε φοβεροί στα τέχνασματα. Περίπου 90.000 άνεργοι που έψαχναν δουλειά το Μάρτιο μετονομάστηκαν σε οικονομικά μη ενεργούς. Προφανώς επειδή εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν δουλειά εν μέσω πανδημίας. Και έτσι βγήκαν εκτός υπολογισμού. Τέτοιες αλχημίες κάνετε για να παρουσιάσετε μια εικόνα επίπλαστη, ενώ δυστυχώς η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, είναι μια τραγική εικόνα. Σας καταθέτω στα πρακτικά το ισοζύγιο ροών προσλήψεων απολύσεων από το 2001 στο 2020 και θα δείτε ότι είναι το χαμηλότερο από το 2001. Ορίστε. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα για μας είναι οι απολύσεις. Που θα έρθουν οι απολύσεις, διότι για όσους δεν εντάσσονται, για όσους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, έστω αυτό τη λιγοστή βοήθεια που τους δίνεται, δεν εντάσσονται στο συνεργασία, δεν προστατεύονται από τον Οκτώβριο και μετά. Βεβαίως προσπαθήσατε να μας πείτε ότι είσαστε και σοσιαλδημοκράτης. Ταυτόχρονα, πώς γίνεται να είστε σοσιαλδημοκράτης και να επιχειρείτε διαρκώς μια ακραία πολιτική εις βάρος των συμφερόντων της εργασίας? Ξέρετε, είναι δύσκολη η θέση του να προσπαθείτε εξαιτίας της πανδημίας να δημιουργήσετε την εικόνα ότι ξαφνικά αγαπήσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
όταν μας λέγατε λίγους μήνες πριν στον προϋπολογισμό ότι θα πρέπει να ανατριχιάζουμε εμείς οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, όταν θα φέρετε το νομοσχέδιο για τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία. Θα πρέπει να ανατριχιάζουμε. Ξαφνικά εσείς γίνατε φίλος του δημόσιου συστήματος υγείας. Η παράταξή σας βεβαίως είναι μια παράταξη που έχει την ιστορία της σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας και την κατασπατάληση πόρων από αυτό. Αλλά καμία σχέση δεν έχει αυτή η ιστορία με τη στήριξη του ΕΣΥ. Και θέλω να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, ότι όσο και αν προσπαθείτε, έχετε μια δυσκολία. Η δυσκολία είναι ότι προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε μια πολιτική που δεν σας ανήκει ιδεολογικά. Να θυμηθώ αυτό που μας έλεγαν κάποτε εμάς οι Τροϊκανοί, ότι δεν έχετε την ιδιοκτησία του προγράμματος. Και λέγαμε ναι, δεν έχουμε την ιδιοκτησία των προγραμμάτων των μνημονίων, γιατί ήταν νεοφιλελεύθερα προγράμματα. Έτσι και εσείς τώρα δεν μπορείτε να παριστάνετε ότι έχετε την ιδιοκτησία πολιτικών που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας ή το δημόσιο χώρο συνολικά, και αυτές τις πολιτικές έχει ανάγκη τώρα η κοινωνία. Και ναι, αυτές οι πολιτικές είναι προοδευτικές, έχουν προοδευτικό πρόσημο. Σοσιαλδημοκρατία στη Γερμανία όμως πράγματι στήριξε με κρατική επιδότηση τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν οδήγησε όμως σε de facto μείωση μισθού κατά 80%. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει γίνει πουθενά. Κατά 20%, με συγχωρείτε, να πάμε στο 20, να πάμε δηλαδή στο 80% του μισθού. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Και δεν είναι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές αυτές, αλλά δεν είναι και πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο. Γιατί ανεξαρτήτως αν κάποιος θεωρεί ότι είναι δεξιός, αριστερός ή κεντρός, το κρίσιμο σημείο είναι αν στο τέλος της ημέρας έχει κοινωνικό πρόσημο η πολιτική του. Έρχομαι για να μην λέτε ότι είμαι σε όλα αρνητικός. Ανακοινώσατε κάποια μέτρα εδώ. Το ένα το ξέραμε, κατά την άποψή μου ελλιπές σε σχέση με την πρότασή μας για τη στήριξη του ασφαλιστικού κόστους των επιχειρήσεων. Εμείς προτείνουμε στο 100%. Ανακοινώσατε ένα δεύτερο, θεωρώ ότι είναι θετικό, να υπάρξει δυνατότητα οι αναστολές του 2020 να πάνε στο 2021 σε δόσεις. Αν κατάλαβα καλά, αυτό ανακοινώσατε. Και θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό. Γιατί πράγματι δεν έχουν λεφτόδεντρα οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις, και δεν μπορούν να δώσουν τα χρήματα αυτά όταν δεν έχουν τζίρο, όταν δεν έχουν εισπράξεις. Όμως θέλω να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο. Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται επιταγές. Πώς θα καλυφθεί? Ήμουνα στη Ρόδο και συνάντησα έναν επιχειρηματία που νοικιάζει στην παλιά πόλη ένα μικρό κατάστημα. Ήταν δεκάδες αυτοί εκεί, αλλά ένας μου είπε τον πόνο του άνθρωπου σε απόγνωση. Με τουριστικά είδη. 3.000 ευρώ το ενίκιο. 3.000 ευρώ το ενίκιο. Η μείωση που κάνατε ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Και τη χρεώσατε στους ιδιοκτήτες. Δεν πληρώσατε εσείς. Δεν πληρώσε το κράτος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αγόρασε στόκ το Φλεβάρι πριν τον κορονοϊό. Και είχε επιταγές που λήγουν τώρα, τον Ιούνιο. Τι θα κάνει? Δεν είχε έσοδα. Ούτε τον Μάρτι, ούτε τον Απρίλη, ούτε τον Μάη, ούτε τον Ιούνιο, ούτε τον Ιούλιο θα έχει. Πώς θα πληρώσει? Πώς θα πληρώσει? Σε απόγνωση αυτοί οι άνθρωποι. Κάνατε μια παράταση 75 μέρες. Τι να κάνουν αυτές οι 75 μέρες? Ξανάρχεται λοιπόν μπροστά το πρόβλημα. Θα αποφασίσετε να πάνε οι επιταγές αργότερα, όπως αποφασίζετε τώρα για την αναστολή των πληρωμών? Θα κάτσετε με τους τραπεζίτες επιτέλους, που τόσο καιρό, τόσα χρόνια ανακεφαλαιοποιούν τις τράπεζες με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, να ζητήσετε να πάρουν και αυτοί ένα μέρος της ευθύνης? Με τα ενίκια, τι θα γίνει με τα ενίκια? Θα σταματήσει κάποια στιγμή έστω και αυτή η έκπτωση 40%. Και τέλος, το τρίτο μέτρο που ανακοινώσατε, έκπτωση φόρου, είπατε, 2% σε αυτούς που θα πληρώνουν φάπαξ. Αυτό δεν είπατε, 2%. Κοιτάξτε, και ένα και μισό, ό,τι έκπτωση φόρου καλή είναι, αλλά ποιος ωφελεί αυτό? Δεν θα σταθώ στο μικρό το νούμερο. Σε αυτόν που έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να πληρώσει εφάπαξ. Ποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να πληρώσει εφάπαξ? Αυτός που έχει στις καταθέσεις του λεφτά, στα μπαόλα του λεφτά. Όχι αυτός ο επιχειρηματίας που αγωνιά σήμερα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Άρα πάλι αυτό ευνοεί τους έχοντες και κατέχοντες. Πάλι ευνοεί αυτούς που ευνοήσατε με το που ήρθατε στην κυβέρνηση, μειώνοντας τη φορολογία των κερδών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω.
στο κέντρο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τωρινό αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει πάντα μια θολή υπόσχεση και υποτιθέμενες ξένες μεγάλες επενδύσεις, από τις οποίες περιμένουμε πολλά, αλλά συνήθως έρχονται λίγα. Διότι και αυτό που σας προκάλεσα να πείτε, με συγχωρείτε αν το αποτέλεσμα σχεδόν ενός χρόνου διακυβέρνησης, όταν μας λέγατε ότι θα φέρετε επενδυτική έκρηξη, θα μπουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό, είναι όταν βγήκατε εδώ και μας είπατε ότι πουλήθηκαν δύο startups. Εντάξει, με συγχωρείτε, μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Αυτό ήτανε να δώσουμε δύο startups. Δεν το υποτιμώ. Αλλά δεν είναι αυτή η επενδυτική έκρηξη που θα φέρνατε. Και όταν λοιπόν έρχονται κάποιες επενδύσεις αυτές, γιατί δεν θέλω να υποτιμώ ότι μπορεί να έρθουν και θα έρθουν ίσως αργότερα, αυτές συνήθως με την πολιτική σας είναι για να αγοράσουν φθηνά κάποιο δημόσιο περιουσιακό στοιχείο. Και όχι, για παράδειγμα, για να κάνουν μια καθαρή παραγωγική επένδυση, ένα νέο εργοστάσιο, μια νέα βιομηχανία. Με το πρόσχημα της προσέλκυσης των επενδύσεων, προχωράτε και σε μια πολιτική απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, μείωση των μισθών. Φεύγουν από τη μέση θεσμή προστασίας του περιβάλλοντος για να επιταχυθούν τάχα οι επενδύσεις. Την ίδια στιγμή που παραμένει σε εκκρεμότητα ο χωρικός σχεδιασμός, το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες. Την ίδια στιγμή που απαξιώνεται το κράτος πρόνοιας για να υπάρξει ένα περιθώριο κέρδους σε αυτούς τους μεγάλους επενδυτές, δίθεν μεγάλους. Σε σχέση με τη φορολογία, οι ισχυρότεροι πλήρωναν φόρους πάντοτε επί των ημερών σας σε εθελοντική βάση, σε βάρος των πολλών μισθωτών αυτής της χώρας. Και κάποιοι Έλληνες έχουν ποσά ρεκόρ σε offshore, σύμφωνα με μελέτη της Κομισιόν, όχι με στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά έχουν ξαναγίνει επί των ημερών σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα θέλετε να μας παριστάνετε τους σοσιαλδημοκράτες. Δεν είναι η κυρία Γεννηματά, εδώ θα αρχίσει να φωνάζει. Όλοι θέλουμε να παριστάνουμε τους σοσιαλδημοκράτες στο τέλος της ημέρας. Εμείς θέλουμε να παρουσιάνουμε αυτό που είμαστε. Και είμαστε αριστεροί, είμαστε προοδευτικοί, είμαστε δημοκράτες και έχουμε μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο. Την πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν έχετε φέρει μια βιώσιμη ανάπτυξη ποτέ όσο κυβερνήσατε. Αλλά φέρατε τη χρεοκοπία και την κρίση την οποία ζήσαμε. Μειώσατε το εισόδημα των πολλών. Εξαφανίσατε τη μεσαία τάξη, εσείς, χωρίς σχέδιο. Εμείς από την άλλη, και κλείνω με αυτό, βάλαμε τις βάσεις όχι μόνο για να βγει η χώρα από τα μνημόνια και να ρυθμιστεί το χρέος, αλλά και για ένα νέο αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο. Κάτω από την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική που εκπονήσαμε. Ένα μοντέλο που στηρίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στην αξία της εργασίας, για να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ένα μοντέλο που στηρίζεται στις δυναμικές μικρομεσαίες και μεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις, που ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας και έρευνας σε συνεργασία με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα. Καλά τώρα κάνετε και κριτική σε εμάς. Ιδρύσαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής όταν εσείς ήσασταν ο υπεύθυνος υπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης και είχατε αφήσει σταματημένα, παγωμένα όλα τα έργα και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το ΣΥΖΕΦΣΗ. Εσείς, ο ίδιος. Εμείς ιδρύσαμε το Υπουργείο, προχωρήσαμε προγράμματα και βλέπω ότι πράγματι τώρα ο νέος υπουργός σε αυτές τις ράγες στηρίζεται. Αλλά όχι και να μας λέτε ότι εσείς τα κάνατε. Προσανατολίσαμε πόρους του ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί καταφέραμε να έχουμε μια απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, για την οποία πήραμε συγχαρητήρια από αυτό το βήμα στη Βουλή ο Γιούγκερ, ο πρόεδρος της Κομισιόν. Όταν δικές σας κυβερνήσεις στο παρελθόν, και γι' αυτό φοβόμαστε για ό,τι θα γίνει με τα 23 δις, όταν δικές σας κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να απορροφήσουν πόρους. Προχωρήσαμε σε ένα εργαλείο χρηματοδοτικό κρίσιμο, την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αξιοποιήστε το. Καταθέσαμε πριν τις ευρωεκλογές, μετά γίνανε εθνικές εκλογές και δεν το ψηφίσαμε, ένα νόμο για τις μικροπιστώσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ώστε μόνο με ένα business plan να μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας, αρκεί να μπορεί να αποδείξει ότι θα τα ρίξει στη δουλειά του τα χρήματα αυτά, να πάρει μέχρι 25.000 ευρώ. Θα ήταν ανακουφιστικό για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς υποστηρίζουμε ένα μοντέλο παραγωγικό που σέβεται το περιβάλλον και αξιοποιεί
τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει με βιώσιμο τρόπο, ένα μοντέλο που βάζει κοινούς κανόνες για όλους, προστατεύει τους αδύναμους, στηρίζει την εργασία, ένα, με δύο λόγια, βιώσιμο κοινωνικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που το δημοσιονομικό χώρο που κερδίζαμε συνεχώς μετά την απεμπλοκή μας από τα μνημόνια, το μοιράζαμε δίκαια και προς όφελος των πολιτών. Εσείς όσα και να μας πείτε σήμερα, είναι βέβαιο ότι συγκρούεστε με μια πραγματικότητα που μέρα με τη μέρα θα γίνεται χιονοστιβάδα. Πραγματικά, κύριε Μητσοτάκη, δεν σας αξίζει αυτό που κάνετε με τα μέσα ενημέρωσης. Δεν αξίζει. Γιατί δεν φαίνεται στη Βουλή, εδώ, όχι μόνο τη λίστα όπου βγήκα μαργαριτάρια, πόσα δώσατε. Γιατί δεν το φαίνεται. Δημόσιο χρήμα είναι, δεν δικά σας λεφτά. Να βγείτε και να πείτε, δώσαμε τόσα εκεί, τόσα εκεί, τόσα εκεί. Και με ποια κριτήρια. Γιατί δεν έρχεστε να πείτε. Τι φοβάστε. Υπάρχει ο νόμος της διάβγειας, τον οποίο εσείς ουσιαστικά καταργείτε με αυτόν τον τρόπο. Ήτανε μια κατάκτηση για τη δημοκρατία μας αυτός ο νόμος. Κάποια πράγματα είναι κατακτήσεις για να πηγαίνουμε μπροστά. Γιατί λοιπόν δεν έρχεστε. Ελπίζω στο τέλος στην δευτερομιλία σας να έχετε δυνατότητα να απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα. Να δώσετε στη δημοσιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και κλείνω με αυτό, όσο και αν προσπαθήσετε να κρύψετε την πραγματικότητα πίσω από μέσα ενημέρωσης που διαμορφώνουν μια επίπλαστη εικόνα, ορισμένες φορές ακριβώς επειδή η ζωή και η πραγματικότητα είναι πολύ πεισματάρα, αυτό δεν αρκεί. Γι' αυτό σας καλώ και την ίστατη στιγμή έστω να αλλάξετε στρατηγική. Να ακούσετε τα προβλήματα των ανθρώπων της επιχειρηματικότητας και να αλλάξετε στη στρατηγική. Να στηρίξετε την πραγματική οικονομία, να στηρίξετε τις επιχειρήσεις και να στηρίξετε την εργασία. Για να μην ξαναβρεθούμε στη δυσάρεστη θέση ως τόπος, ως κοινωνία, ως χώρα, να δούμε όσα καταφέραμε σε 5 χρόνια να χάνονται σε μόλις 5 μήνες.